Είμαστε εδώ για να γυρίσουμε ένα σύντομο βίντεο με τον Θανάση Τριαρίδη. Σας ρωτάω καλημέρα, πώς σας λένε. Μου απαντάτε καλημέρα, Θανάση Τριαρίδη. Απαντάω χαίρο πολύ. Τι θα μου απαντούσε πίσω ο θεατρικός συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης για να ξεκινήσει μια υποθετική, λογοτεχνική, θεατρική παραπραγματικότητα? Θα ρωτούσα πού είναι η τουαλέτα για να πλύνω τα χέρια μου από το αίμα. Ορίστε, για να πάμε στην παραπραγματικότητα. Διότι για να έρθω εδώ μέσα σημαίνει ότι είμαι κομμάτι της ελίτ του δυτικού κόσμου, άρα τα χέρια μου είναι λερωμένα με αίμα. Και τα δικά μου. Όπως φαίνεται και στο Λεωπόλτο, άλλωστε. Όπως φαίνεται και. Αυτό προσπαθώ να πω στα βιβλία μου. Είναι... Και ποια ζωή σου θυμίσει, σου θύμισε η δύναμη του πετρωμένου? Η δύναμη του πετρωμένου είναι αυτή η εξπληγηματική όπερα του Βέρντι που τη χρησιμοποίησα στο έργο μου Ζυκλών. Σε αυτό το έργο δύο άνθρωποι προσπαθούν να οικειωθούν εμπειρίες άλλων ανθρώπων και να τις οικειωθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να ζήσουν και να πεθάνουν με αυτές. Πες μου για να ξορκίσουμε το θάνατο. Πες μου για τη χαρά του παιχνιδιού. Σήμερα παίζουμε. Σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων είναι η ματαιότητά τους. Είναι ένα ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται τη ματαιότητά του και δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτήν. Γι' αυτό το πανάρχαιο αλχημιστικό αίτημα είναι η αιώνια ζωή, να μην πεθάνουμε. Και τα πολιτισμικά μας αιτήματα προς τα εκεί πηγαίνουν. Δηλαδή γυρεύουμε όχι το καλό της φύσης ή του πλανήτη, γυρεύουμε εμείς να ζήσουμε για πάντα, να γίνουμε αιώνιοι με κάποιον τρόπο. Άρα ο θάνατος είναι κεντρικό διακύβευμα της σκέψης μας. Δεν είμαστε συμφιλειωμένοι πολιτισμικά με το θάνατο. Γι' αυτό φτιάχνουμε τις πυραμίδες, το σινικό τείχος, την ατομική βόμβα, το Auschwitz, το iPhone, κατάλαβες τι εννοώ. Γι' αυτό γράφουμε βιβλία, δεν είμαστε συμφιλειωμένοι με αυτό. Είναι βασική συνθήκη του πολιτισμού μας. Άρα ναι, παίζουμε για να διαχειριστούμε τον φόβο του θανάτου. Να τον ξορκίζουμε, επομένως, όπως σωστά είπες. Άρα κατά μία έννοια προσπαθούμε να μείνουμε ίσως από προσανατολισμένοι παίζοντας μέχρι τη στιγμή του θανάτου. Ναι. Κοίταξε τι γίνεται. Στον πλανήτη αυτή τη στιγμή είμαστε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Δεν έχουμε όλη την ίδια δυνατότητα για τη ζωή. Δεν έχουμε όλη την ίδια δυνατότητα για το παιχνίδι της ζωής. Μία ελίτ κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, το 1-8, αυτό που ονομάζουμε ο δυτικός κόσμος και η ελίτ του τρίτου κόσμου, έχουμε την δυνατότητα να διαβάζουμε βιβλία, να πηγαίνουμε στο θέατρο, να βλέπουμε σινεμά, να συζητάμε για την τελευταία ταινία του Λάνθιμου ή του Σκορτσέζε, έτσι. Και να μπαίνουμε σε αυτή τη διαλεκτική, να λέμε αν είχε δίκιο ο Κάντ, αν είχε δίκιο ο Σοπενάουερ, αν είχε δίκιο ο Νίτσε, εντάξει. Ποιες είναι οι σχέσεις του Μπόρχες με τον Μάρκες και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι της γης που τρώνε κατουρημένα παξιμάδια. Ως βρέφη. Τι είναι το κατουρημένο παξιμάδι? Είναι όλες οι περιοχές που δεν έχουν πόσιμο νερό και θερίζονται από δυσεντερία. Η βρεφική θνησιμότητα έχει ένα 12,5 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο στην υποσαχάρια Αφρική, νεκρά από δυσεντερία. Οι μανάδες αυτών των παιδιών, για να μην τους δώσουν μολυσμένο νερό, πρέπει να τους δώσουν κάτι να φάνε. Κατουρμούν λοιπόν το παξιμάδι, το κάτουρο είναι πόσιμο, μπορείς να το πιείς. Το νιανιαδοποιούν με το πιρούνι και φτιάχνουν κάτι σαν χυλό, αυτό που στον δικό μας πολιτισμό είναι η ριζόκρεμα, η φρουτόκρεμα, και ταΐζουν τα παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά δεν θα μορφωθούν, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν ποιος είναι ο Δοστογεύσκη, θα πεθάνουν από δυσεντερία στα πρώτα χρόνια της ζωής τους και όσα είναι τυχερά θα πεθάνουν από AIDS στην εφηβεία τους. Και όσοι επιζήσουν θα είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στα πεζοδρόμια χωρίς καμία προοπτική και χωρίς κανένα μέλλον. Προφανέστατα λοιπόν
Για αυτούς δεν υπάρχει η δυνατότητα στοχασμού, ανάπτυξης μιας συνείδησης, δημιουργίας μιας ενχάραξης. Αυτοί εδώ ορίστηκαν από το ολέθριο πεπρωμένο τους, λέμε οι δυτικοί, στην πραγματικότητα από τη δική μας οικονομική ισχύ, ορίστηκαν ως οι αναλώσιμοι του κόσμου. Ναι, επομένως εμείς παίζουμε το παιχνίδι προσπαθώντας να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας ότι ζούμε σε ελευθερία, ισότητα, αδερφοσύνη, αλλά ζούμε σε ανελευθερία, σε ανισότητα και σε απόλυτο μίσος με τους συνανθρώπους. Ποια είναι η πρώτη παράσταση που θυμάται, που θυμάστε να είδατε ως πριν? Δεν είχα το θέατρο στον κόσμο μου, στις παιδικές μου μνήμες. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και έφαγα τη ζωή μου σε βιβλιοθήκη και βιβλία. Η πρώτη παράσταση που θυμάμαι είναι μια παράσταση της Ηλέκτρας του Σοφοκλή από το Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας, αλλά δεν θυμάμαι τη χρονιά. Και ύστερα θυμάμαι πολύ καθαρά πια Έφηβος, έναν Άμλετ πάλι στο Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας. Πείτε μας ένα στίχο με τον οποίο κοιμάστε και ξυπνάτε. Κοιμάμαι και ξυπνάω με πολλούς στίχους. Δεν θα σου πω κάποιον από τους μεγάλους ποιητές. Θα σου πω αυτόν τον στίχο που έχει το ωραίο τραγούδι του Μιχάλη Σογιούλ. Αν είναι του Μιχάλη Σογιούλ και δεν είναι του Κώστα Γιαννίδη, νομίζω όμως ότι είναι του Μιχάλη Σογιούλ. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το πικρό μου σκοτάδι. Και η αναφορά είναι στους φίλους, στα αγαπημένα μου πρόσωπα που δεν βρίσκονται στη ζωή. Τι είναι η ευτυχία ή πώς τη φαντάζεστε εμείς? Ευτυχία είναι κάθε στιγμή που νιώθεις πως στηρίζεις ένα πλάσμα, έναν άνθρωπο, ένα ζώο και δημιουργείται μία στιγμή κοινότητας. Δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς τον άλλον άνθρωπο. Σίγουρα δεν είναι ευτυχία η ευδαιμονία, δεν είναι ευτυχία τα λεφτά, δεν είναι στο δικό μου μυαλό. Είναι δυστυχία το να κυνηγάς τα λεφτά, την ευδαιμονία, την εξουσία. Είναι ολέθρια δυστυχία. Οι άνθρωποι που τα κυνηγούν αυτά τα πράγματα στο δικό μου μυαλό είναι δυστυχισμένοι. Νομίζω ότι η ευτυχία είναι να πεθάνεις μαζί με τους δικούς σου. Ο άνθρωπος συνέλαβε την έννοια της ηθικής τάξης. Η φράση ότι δεν πρέπει να πεινάει κανείς, δεν πρέπει να υποφέρει κανείς, είναι μια ηθική αρχή. Ο άνθρωπος είναι ένα όν που κατάφερε να τη συλλάβει αυτή την αρχή. Δεν κατάφεραν να τη συλλάβουν τα σκυλιά, τα λιοντάρια, έτσι. Ο άνθρωπος κατάφερε να τη συλλάβει. Αυτή η αρχή ορίζει την έννοια του καλού, του σωστού, ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει ευκαιρίες, ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ζει προστατευμένος, ότι η ζωή του είναι κάτι το ιερό. Στην πραγματικότητα, αυτή η ηθική αρχή διεμβολίζεται από τον πολιτισμό που τη γέννησε. Δηλαδή, ο δυτικός πολιτισμός που γέννησε αυτή την αρχή, για να υπάρξει, καταπάτησε κάθε έννοια ζωής, κάθε έννοια αγάπης, κατέσφαξε, ρήμαξε, σκλάβωσε, διαμέλισε, έγδαρε, έτσι. Για να μπορούν οι ελίτ αυτού του κόσμου να διατυπώνουν την ηθική αρχή αυτή. Σε αυτήν εδώ την αντίφαση, ας πούμε ότι τοποθετείται και η προσπάθειά μου στο γράψιμο, ιδίως τα τελευταία 10 χρόνια. Αγαπημένος συγγραφέας, να υποθέσω όντως το Γεύσκη, έτσι. Ναι. Ναι, γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το δίπλωμα. Ναι, ο Ντοστογεύσκη είναι ο πιο μεγάλος συγγραφέας που υπάρχει στη συνθήκη του δυτικού πολιτισμού. Είναι ο Σέξπιρ και είναι ο Ντοστογεύσκη. Ο αγαπημένος μου όμως συγγραφέας είναι ο Ντοστογεύσκη. Γιατί μέσα σε αυτήν την αλόκοτη παραφορά της ζωής του, του βίου του, των αντιφάσεών του, αυτού που θα λέγαμε σήμερα με όρους χυδαίους της τρέλας του,
έθιξε την αντίφαση του ανθρώπου. Το μεγαλύτερο πολιτισμικό θαύμα του ανθρώπου είναι αναντήρητα η τραγωδία. Δηλαδή αυτό που υπάρχει στα 32 σωζόμενα κείμενα των τραγωδιών δεν μπορεί να υπάρξει σε καμία άλλη ανθρώπινη επινόηση το ύψος. Στις τραγωδίες όμως υπάρχει ένα συλλογικό υποκείμενο, το εμείς, ο χορός. Ο Ντοστογεύσκη έφυγε από το συλλογικό υποκείμενο και μίλησε για αυτό το εγώ που καλείται να ζήσει την αντίφασή του. Και υπό αυτήν την έννοια, ναι, εγώ βγαίνω μέσα από τα σπλάχνα αυτής της διαλεκτικής που έθεσε ο Ντοστογεύσκη. Ένας ήρωας από την πραγματική ζωή. Πολύ ήρωας από την πραγματική ζωή. Πάρα πολύ ήρωας. Η πραγματική ζωή είναι γεμάτη από ήρωες. Ήρωάς μου, πολύ μεγάλος είναι ο Πρίμο Λέβη, ο συγγραφέας Πρίμο Λέβη, με το πώς διαχειρίστηκε τη μνήμη του ολοκαυτώματος, το οποίο έζησε μέσα από τα βιβλία, κυρίως το «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος» και το «Η ανακοχή». Ένας ήρωας σε πολιτικό επίπεδο, αναμφίβολα ο γιατρός Γιώργος Παπανικολάου, έσωσε περίπου, υπολογίζουν σήμερα, 200 εκατομμύρια γυναίκες. 200 εκατομμύρια γυναίκες που θα πέθαναν με τους πολύ δύσκολους πόνους του καρκίνου, θα πέθαναν σε νεαρή ηλικία, θα πέθαναν με μια οικογένεια να βιώνει το τραύμα αυτού του πόνου, έταξε τη ζωή του, έλειωσε τη ζωή του στα μικροσκόπια, έτσι, για να δώσει αυτό το φαινομενικά απλό τεστ ΠΑΠ, έτσι. Οι 200 εκατομμύρια γυναίκες είναι 20 Ελλάδες, έτσι. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ήρωας ο Μαχάτμα Γκάντι. Πάλεψε για το καλό χωρίς να χρησιμοποιήσει το κακό ως μέσο για το καλό, δηλαδή τη βία, έτσι. Πάλεψε για το καλό, ό,τι λογάριαζε στο νου του ως καλό, έξω από την υπόθεση της βίας. Ναι, αυτή είναι η ήρωες. Και συνακόλουθα, οι ήρωες είναι, θα φανεί παράξενο γιατί είμαι ακραία άθεος, αλλά θα χρησιμοποιήσω έναν όρο του Ευαγγελίου, οι ήρωες είναι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, έτσι όπως λέει το κατά Ματθαίον στο όρους ομιλία, οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, όταν οι ίδιοι δεν έχουν ανάγκη αυτή τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Πάρα πολλές φορές μου λένε, τι ασχολείσαι εσύ με τα παιδιά που πεθαίνουν στην Αφρική από δυσεντερία, τι ασχολείσαι εσύ με την πείνα, ξέρω εγώ, στην Καλκούτα. Ας τους να αυτοοργανωθούν για να ασχοληθούν αυτοί. Μα είμαστε με τα καλά μας ένα παιδί το οποίο θα πεθάνει 3 μηνών. Τι αυτό λέμε, να το οργανωθεί. Αυτά εδώ είναι προσχήματα των χορτάτων. Εντάξει, οι χορτάτοι τα λένε αυτά, έτσι μέσα στην ευκολία, για να συνεχίσουμε την πεζή ζωή μας, που θα έλεγε το καλά του στο Θεόδωτο. Ναι. Οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Πώς είναι αυτή σήμερα, γιατί η προχαίνει η μέρα. Νιώθω χαρούμενος που συνάντησα 3 ανθρώπους που τους γνωρίζω για πρώτη φορά, κάτι με την Γεωργία είχα παντελώσει λίγο νωρίτερα. Όταν συναντάς ανθρώπους, η ζωή σου αρχίζει και νοηματοδοτείται. Βέβαια, η ουσιώδης νοηματοδοσία είναι όταν υπάρξει σχέση με τους ανθρώπους. Έτσι, και σχέση ουσίας φύγεις από το στάδιο το τυπικό και γίνει ουσιαστική η σχέση. Αλλά για να γίνει αυτή η ουσιαστική η σχέση προϋποθέτει το αντάμωμα. Το αντάμωμα. Και τα βιβλία που γράφω, αυτό το αίτημα ανταμώματος. Διαρκώς έχουν αίτημα ανταμώματος οι ροές σας. Ναι, υπάρχει ένα... Ψάχνονται, διαρκώς ψάχνουν, λίγο παραπάνω. Ένα αίτημα να ανταμώσουμε. Αν πάρα πολλές φορές μου λένε, μα δεν σε ενδιαφέρει πόσο
πώς θα δουν τις παραστάσεις, πόσο θα πουλήσουν τα βιβλία, πόσο, τίποτα δεν ενδιαφέρει. Αλλά τίποτα δεν ενδιαφέρει. Τα ανταμώματα με ενδιαφέρουν. Δηλαδή πόσο θα ανταμωθούμε, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κοινή στιγμή γόνιμης αλήθειας. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου για να την ψάχνεις και να εκπαιδεύσεις και ο άλλος τον εαυτό του για να την ψάχνεις. Θέλει δουλειά αυτό εδώ το πράγμα. Γι' αυτό μας χρειάζονται οι συγγραφείς, τα βιβλία, το Στογκεύσκι, το Σέξπιρ. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Μας προετοιμάζουν για αυτή τη συνάντηση. Την άλλη, παιδιά, όλα είναι μάταια. Έτσι, το σώμα φύρεται, είναι σε μια ηλικία που κατανοώ τη φθορά του σώματος. Ο καιρός περνάει. Έχουμε πια πολύ σαφή εικόνα πως χάθηκαν οι προηγούμενοι, έτσι θα χαθούμε κι εμείς. Σε όλα στριφογυρίζουν γύρω από ένα πολύ μεγάλο μηδέν. Το μόνο το οποίο αντιστρατεύεται το μεγάλο μηδέν είναι το αντάγωνο με τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει στο δικό μου κάτι άλλο. Κάτι άλλο έχουμε να πούμε τελικά ή όλα είναι υπομένα? Υπάρχει μεγαλύτερη μαλακία από αυτό ότι όλα είναι υπομένα? Από πού και πού είναι υπομένα? Αυτό προϋποθέτει την αυταρέσκεια ότι εμείς ζούμε στο τέλος της ιστορίας. Μέχρι το τέλος της ύπαρξης, μέχρι το τέλος του σύμπαντος θα λέγονται καινούργια πράγματα. Είτε πηγαίνουμε μπρος, είτε πηγαίνουμε πίσω, είτε μετεωριζόμαστε σε αυτό το μπρος πίσω, πάντα θα λέγονται καινούργια πράγματα. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ψάβουν αυτό το καινούριο και θα περπατούν μέσα σε αυτό το καινούριο. Αλλά δεν είναι εύκολο σήμερα να καταλάβουμε τι είναι, αλλά πάντοτε θα υπάρχουν.